421 είναι από το βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιο Ε, 5. Σελίδα λοιπόν 421, Β Χρονικών, και κεφάλαιο Ε, κεφάλαιο 5. Στη σελίδα λοιπόν 421. Και συνετελέστη άπαν το έργον το οποίο έκαμε ο Σολομών δια των οίκων του Κυρίου, και εισέφερε ο Σολομών τα αφιερώματα Δαβίδη του πατρός αυτού, και το αργύριον και το χρυσίον, και πάντα τα σκεύη έθεσεν εν της θησαυρής του οίκου του Θεού. Τότε συνήθρισε ο Σολομών εις Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, και πάντα στους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενάρχας των ιών Ισραήλ, δια να αναβιβάσωση την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της Ινησιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα εν τη εορτή του εβδόμου μηνός. Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και σήκωσαν οι Λεβίτε την κυβωτών και ανεβίβασαν την κυβωτών και τη σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια εν τη σκηνή. Οι ιερείς και οι Λεβίτε ανεβίβασαν αυτά. Και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν έμπροσθεν της κυβωτού, θυσιάζοντες πρόβατα και βόας, όσα δεν είναι το δυνατόν να λογαριαστώσιν, ουδέ να ρυθμιστώσει δια το πλήθος. Και εισήγαγον ιερείς την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εις τον τόπον αυτής, και το χρηματιστήριο του οίκου, εις τα Άγια των Αγίων υποκάτω των πτερήγων των Χερουβίμ, διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένα στα πτέρυγας επί των τόπων της κυβωτού και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής άνωθεν. Και εξήχων οι μοχλοί και φαίνοντο τα άκρα των μοχλών έξω της κυβωτού έμπροσθεν του χρηματιστηρίου. Έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο και είναι εκεί έως τη σήμερον. Δεν είναι το εν τη κυβωτό, ημί οι δύο πλάκες, τας οποίας έθεσε ο Μωυσής εκεί εν Χορίβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκην προς τους ιούς της Ισραήλ ότε εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και ως εξήλθον οι ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, διότι πάντες οι ιερείς οι ευρεθέντες υγειάστησαν χωρίς να είναι διατεταγμένοι κατά διαιρέσεις, και οι Λεβίτε και οι Ψαλτοδοί, πάντες οι του Ασάφ, του Εμάν, του Ιεδουθάν και οι ιοι αυτών και οι αδελφοί αυτών ενδεδειμένοι βίσων, εν κυμβάλεις και ψαλτηρείς και κιθάρες ίσταντο κατά τα σαντολάς του θυσιαστηρίου και με ταυτόν 120 ιερείς σαλπίζοντες δια σαλπίγκων. Τότε ήχησαν οι σαλπικτέ και οι ψαλτοδοί ομού μία φωνήν υμνούντες και δοξολογούντες τον Κύριον. Και καθώς ύψωσαν την φωνήν δια σαλπίγκων και κυμβάλων και οργάνων μουσικών και ύμνουν τον Κύριον λέγοντες ότι είναι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, τότε ενεπλήστη ο οίκος Νεφέλης, ο οίκος του Κυρίου, και δεν είναι δύνατο η ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας Νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Θεού. Αμήν. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και ένα έργο για το Σολομώντα, μοναδικό, να χτίσει το μοναδικό ναό του Θεού επί της γης. Χειροποίητο, το μοναδικός. Σε κανέναν άλλον και για κανέναν άλλον ναό ο Θεός δεν ομολόγησε και είπε ότι εκεί θα είναι το κατοικητήριό μου και όποιος με ζητεί θα μπορεί να με βρίσκει εκεί. Και είναι ένα θαύμα. Ένας μοναδικός ναός στην παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία. Είναι έργο μέγα, το οποίο ο Θεός προσδιορίσε λοιπόν να χτιστεί από τον Σολομώντα και όχι από τον Δαβίδ, αν και ανέβει στην καρδιά του Δαβίδ, βλέποντας την ευλογία του Θεού, τα πλούτη και τη δόξα που ο Θεός χάρισε στον Δαβίδ, ο Δαβίδ είπε «Εγώ θα κατοικώ σε οίκους τέτοιους φατνοτούς, σπουδαίους και ένδοξους και εσύ Κύριε θα κατοικείς σε σκηνή, δεν είναι πρέπον». Και ήταν μία και είναι μία, ήταν τότε και συνεχίζει πάντοτε να είναι μια ευλογημένη σκέψη, ότι ο Θεός που μας ευλόγησε
Είναι ανάγκη στον Θεό που μας ευλόγησε, είναι ανάγκη να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας, είναι ανάγκη να δείχνουμε την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας, αλλά και να προσφέρουμε, γνωρίζοντας ότι όλα όσα έχουμε και ό,τι έχουμε είναι θέλημα Θεού. Χάρηκε ο Θεός για αυτή τη σκέψη του Δαβίδ, αλλά άρεσε στο Θεό αυτή η σκέψη του Δαβίδ, αλλά παρόλο που άρεσε και χάρηκε ο Θεός για αυτή τη σκέψη του Δαβίδ, δεν ήταν στην πρόθεση του Θεού να την ικανοποιήσει. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι και ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με τους ανθρώπους κατά το θέλημά Του, κατά το σχέδιό Του, κατά το έργο Του. Πολύ χάρηκε για τον Δαβίδ. Πιστεύω ότι θα ήθελε να την οικοδομήσει ο Δαβίδ, αλλά ήταν έξω από το σχέδιό Του. Γι' αυτό του είπε του Δαβίδ και το αποκάλυψε ποιος πρέπει να την οικοδομήσει, και αυτός ήταν ο Σολομών. Και ο Δαβίδ όχι μόνο δεν έφερε αντίρρηση στο λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως με μεγάλη χαρά δόξασε το Θεό, είπε αμήν. Πολύ ωραίος αδελφός ο Δαβίδ. Πάντα στο λόγο του Θεού έλεγε αμήν. Πάντα στο θέλημα του Θεού δεν έφερε την παραμικρή αντίρρηση. Άκουγε με μεγάλη χαρά και εκτελούσε με μεγαλύτερη ακόμη χαρά. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα της ευγνωμοσύνης του στο Θεό, αφενός μεν, αλλά κυρίως ήταν αποτέλεσμα της ευθείας καρδίας που είχε ο Δαβίδ. Καρδιά κατά την καρδιά του Θεού. Και έτσι προετοίμασε τα πάντα για να διευκολύνει το έργο του Θεού, το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει ο Σολομών. Και εδώ να μείνω για μισό λεπτό, κάτι που, στο οποίο ευαρεστείται ο Θεός, να διευκολύνουμε τον αδελφό μας στο να εκτελεί το θέλημα του Θεού. Ευάρεστο εις το Θεό. Να βλέπουμε τις ανάγκες του, να βλέπουμε τα προβλήματά του, να γνωρίζουμε τις υποσχέσεις του και να ενεργούμε κατάλληλα κατά το θέλημα του Θεού. Και πράγματι με μεγάλη αφιέρωση, αφοσίωση και χαρά ο Δαβίδ ετοίμασε τα πάντα, ακόμη και τα σχέδια του ναού ο Θεός τα εμπιστεύθηκε στο Δαβίδ. Σε αυτόν είπε ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πώς να χτιστεί ο ναός τον οποίον έκτισε ο Σολομών, και έγινε. Του ετοίμασε χρυσάφι, ασήμι, τα πάντα. Και όταν έφυγε για τον ουρανό, ο Σολομών ήταν πια έτοιμος και ήταν στη δική του αρμοδιότητα και στη δική του ευθύνη και δική του υποχρέωση και δικό του έργο και δική του αποστολή να οικοδομήσει τον οίκον, πράγμα το οποίο έκανε. Και το έκανε και αυτός, και γι' αυτό τον διάλεξε ο Θεός, με αγαθή καρδιά, με απαλή και τρυφερή καρδιά, αλλά με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Και η αποτελεσματικότητα έρχεται από την αφιέρωση και την αφοσίωση που έχει ο άνθρωπος στην αποστολή που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Και πράγματι ο ναός ετελείωσε, και ετελείωσε καθώς κτίστηκε μέχρι το τέλος, ακριβώς και κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τα σχέδια του Θεού. Όμως ξέρει πάρα πολύ καλά ο Σολομών ότι δεν τελειώνει εδώ το έργο. Τώρα αρχίζει γι' αυτόν. Τώρα πρέπει ο ναός αυτός να γίνει και ευάρεστος εις τον Θεό. Εκτίστη κατά το θέλημα του Θεού, κατά το σχέδιο του Θεού, κατά το λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να ευαρεστηθεί ο Θεός εις τον ναό αυτό. Γι' αυτό και ο Σολομών αρχίζει τη διαδικασία της ευαρέσκειας. Μία διαδικασία που χρειάζεται για να αποδειχθεί η ευαρέσκεια του Θεού. Και έτσι τι λείπει από το ναό? Λείπει ο Λόγος του Θεού. Λείπει και η Βοτός της Διαθήκης. Οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι ιερείς και οι Λεβίτες, έφεραν από τη Σιόν, όπου ήταν μέχρι τότε η σκηνή της Διαθήκης, σκηνή του μαρτυρίου, έφεραν την Κιβωτό,
και την έθεσαν στον κατάλληλο τόπο. Όχι όπου να είναι, στον κατάλληλο τόπο. Στο κέντρο, στο κέντρο του τόπου όπου εκαλείτο τα Άγια των Αγίων. Σκεπασμένο κάτω από Χερουβίμ και Σεραφείμ. Όλο αυτό έγινε δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό. Και ήρθε η στιγμή τώρα που θα αποδείξει ο Θεός την ευαρέσκειά Του. Πριν όμως δούμε τον τρόπο, καλό είναι να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι γίνεται στην Καινή Διαθήκη. Σήμερα ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά ναός του Θεού σήμερα είναι το σώμα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος χωρίς δισταγμό λέει, δεν εξεύρεται ότι είστε εσείς ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Και ο άνθρωπος οικοδομείται, αναγεννάται με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα, και το Πνεύμα το Άγιο. Και γίνεται νέο κτίσμα, γίνεται παιδί Θεού, γίνεται ναός του Θεού. Αλλά πρέπει να είναι και ευάρεστος εις τον Θεό. Η απαραίτητη προϋπόθεση και η αρχή, καθώς τα πάντα αρχίζουν με το Λόγο του Θεού, είναι ο άνθρωπος να εξητήσει, να επιδιώξει το Λόγο του Θεού, να τον βάλει στον τόπο της, που είναι το κέντρο του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου. Να θέσει στην καρδιά του και να πλημμυρίσει την καρδιά του μόνο με το Λόγο του Θεού. Μόνο με το θέλημα του Θεού. Μόνο. Καθώς είναι γεγραμμένο, πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, μοιάζει με οικοδεσπότη που βγάζει όλα έξω, αρχαία και παλιά, όλους τους θησαυρούς του. Και αφού κενώσει τον εαυτό του, έρχεται ο Χριστός και τον γεμίζει πρώτα με το Λόγο του, ώστε να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το έργο του Θεού, όπως άρχισε και στο μοναδικό ναό τον χειροποίητο επί της γης. Εξέφνης, εν μια στιγμή, επισκέφθηκε ο Θεός το ναό με την εφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Η δόξα του Θεού πλημμύρισε το ναό. Κανένας άνθρωπος, ούτε και οι ιερείς, ούτε και οι Λεβίτες πια δεν μπορούσαν να μείνουν στο ναό και αναγκάστηκαν να βγουν έξω. Και έτσι μόνος κάτοικος στο ναό του Σολομώντα υπήρχε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο ίδιος ο Θεός. Τώρα πια ο ναός είναι έτοιμος για να εκπληρώσει την αποστολή του Θεού. Ο ναός του Θεού ετοιμάστηκε. Και ετοιμάστηκε από το Δαβίδ καταρχάς, ολοκληρώθηκε από το Σολομώντα και επλήστη με τη δόξα του Θεού από τον ίδιο το Θεό. Τώρα πραγματικά αυτό είναι ναός του Θεού. Τώρα πραγματικά εκεί όποιος πάει μπορεί να ζητήσει το Θεό. Και εκείνον, αδερφοί αγαπητοί, που είναι απαραίτητο στη ζωή μας, είναι να αποκαλύπτεται η ευαρέσκεια του Θεού σε μας. Και τούτο δεν γίνεται παρά μόνο δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή την οποία ο χριστιανός εξητάει, και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι η μεγάλη διαφορά της Εκκλησίας του Χριστού από όλους τους άλλους τους θρησκευόμενους. Η βασική διαφορά, η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους είναι η αποκάλυψη της ευαρέσκειας του Θεού προς τον άνθρωπο, καθώς τον πλημμυρίζει με το Πνεύμα του το Άγιο. Αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ακριβώς και συνεχίζοντας με δοξολογία, ευγνωμοσύνη και ευχαριστία εξητεί το να πληρωθεί ο ναός
που είναι το σώμα του, ο ναός του Θεού, με τη δόξα του Κυρίου. Και αυτό βέβαια έχει πολύ σοβαρά αποτελέσματα, αλλά και σοβαρές συνέπειες. Σήμερα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, θα πρέπει ίσως να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν θέλουμε στη ζωή μας να απολαμβάνουμε τη χάρη του Χριστού, τη κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και ιδιαιτέρως την αγάπη του Θεού Πατρός, θα πρέπει απαραίτητος τούτο να γίνεται ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Κυρίου των δυνάμεων. Και ο Θεός είναι έτοιμος. Άμεσα, μόλις τέλειωσαν τα πάντα, μόλις ολοκληρώθηκε ο ναός, όχι μετά από πολλές μέρες, μετά από λίγες μέρες, από λίγες ώρες. Όταν οικοδομήθηκε ο ναός, όταν έφεραν και την Κιβωτό, όταν ευχαρίστησαν και δόξασαν, άμεσα ο Θεός, χωρίς να ξέρουν τι γίνεται, χωρίς να ξέρουν πολλά πράγματα, χωρίς να περιμένουν, ήρθε και επλήρωσε το ναό με τη δόξα του. Και αυτό είναι που θέλει ο Θεός σήμερα να ζητήσουμε. Να πληστούμε με τη δόξα του Θεού. Όχι να είναι μία συνηθισμένη, έτσι μικρή και ασήμαντη εμπειρία ή ιστορία στη ζωή μας, αλλά να είναι το κυρίαρχο γεγονός το οποίο άρχισε και συνεχίζεται. Η δόξα του Θεού να πλημμυρίζει το ναό του Θεού που είναι το σώμα μας. Γιατί όταν άρχισε να πλημμυρίζει η δόξα του Θεού το ναό του Σολομώντα, δεν σταμάτησε ποτέ. Όποιος πλησίαζε, σε αυτόν αποκαλύπτει το η δόξα του Θεού. Ήταν πια κατοικητήριο του Θεού. Μόνιμος εγκατάστασης. Μόνιμος εγκατάστασης της δόξας του Θεού. Δεν είναι λοιπόν μια συνήθεια, και σε αυτό να προσέξουμε αδελφοί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια με τη χάρη του Χριστού, δεν είναι μια συνήθεια. Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας μας. Δεν είναι ένα μικρό χαρακτηριστικό του Λόγου του Θεού. Είναι το κυρίαρχο γεγονός στη χριστιανική και στην εγγένη ζωή του χριστιανού, το να επιζητεί, να εξητεί και να απολαμβάνει τη δόξα του Θεού στη ζωή του. Κυρίαρχο γεγονός. Γιατί αυτό είναι και η αφετηρία της ένδοξης, αγίας, ευλογημένης, μιέχουσας κοιλίδα ηρητίδα εκκλησίας του Χριστού, αλλά και του ανθρώπου. Κυρίαρχο γεγονός. Η τρομακτική διαφορά. Πολλοί ναοί χτιστήκανε πρώτερον και έκτοτε στη γη, αλλά μόνο σε αυτόν τον ναό εισήλθε και παρέμεινε η δόξα του Θεού. Μόνο εισήλθε και παρέμεινε. Και ποιος μπορεί μόνο να σταματήσει τη λειτουργία της δόξας του Θεού στο ναό? Μόνο ο άνθρωπος. Μόνο η παράβαση, μόνο η αμαρτία. Που όμως παρόλα αυτά, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει εξ όλης της καρδιάς του προς τον Κύριο και το αίμα του Χριστού τον καθαρίσει, άμεσα το κυρίαρχο αυτό γεγονός της πλήρωσης με τη δόξα του Θεού του ναού που είναι το σώμα μας έρχεται άμεσα. Έτσι εκδηλώνεται η ευαρέσκεια του Θεού, έτσι εκδηλώνεται το έργο του Θεού και έτσι αρχίζει με απόλυτη ευλογία η ζωή και η αποστολή του κάθε ανθρώπου.
μοναδικός χειροποίητος ναός. Και ο κάθε ένας από εμάς είναι ακόμη περισσότερο. Μοναδικός μη χειροποίητος ναός. Με το ίδιο και κύριο χαρακτηριστικό. Η δόξα του Θεού να πλημμυρίζει το ναό αυτό. Ενσυνείδητα ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η δόξα του Θεού. Η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου είναι το ότι το καλύτερο ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους διά του Ιησού Χριστού. Την επαγγελία του Πατρός, τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν διστάζει να λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Και ο Θεός να αποκαλύπτει όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού και να μην είναι επιλής μόνο ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Αμήν.